Παρακολουθήσαμε όλοι το περιστατικό με τους 38 μετανάστες που ήταν εγκλωβισμένοι κατά δήλωσή τους σε νησίδα σε τουρκικό έδαφος. Οι άνθρωποι αυτοί, όπως ξέρετε, στις 14 Αυγούστου βρέθηκαν σε ελληνικό έδαφος, στις 15 Αυγούστου βρέθηκαν από την ελληνική αστυνομία και οδηγήθηκαν στο ΚΙΤ φυλακείο όπου υποβάλαν αίτημα ασύλου. Το αν δικαιούνται ή δεν δικαιούνται να μείνουν στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα το κρίνει η υπηρεσία ασύλου. Από εκεί και πέρα, αν έχουν εκτελεστεί αδικήματα ή από τους ίδιους αλλά κυρίως από τρίτους, είναι κάτι το οποίο πρέπει να εξετάσει η δικαιοσύνη και γι' αυτό ζήτησα σήμερα να συναντήσω τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον κ. Τογιάκου, για να του παρουσιάσω ανακολουθίες που έχουν προκύψει από τη μέχρι στιγμή εξέταση της υπόθεσης. Το πιο σημαντικό, όπως είπα στη Βουλή, η οικογένεια η οποία δήλωσε ότι έχει απεβιώσει ένα πεντάχρονο παιδί, το οποίο ήταν κάτι που φυσικά μας συγκίνησε όλους ως γεγονός. Από ό,τι φαίνεται, είχε δηλώσει ότι αποτελείται η οικογένεια από 4 παιδιά στις 20 Ιουλίου όταν καταθέσαν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Αυτά τα 4 παιδιά βρίσκονται με ασφάλεια στη χώρα μας. Είχε δηλωθεί επίσης ότι υπήρχαν άνθρωποι στο γκρουπ με σοβαρά θέματα υγείας. Αυτό δεν επιβεβαιώθηκε. Είχαν πει στο βίντεο ότι βρίσκονται εγκλωβισμένοι το 15 Αύγουστο, ενώ κατά δήλωσή τους μετά προέκυψε ότι είχαν ήδη έρθει στην Ελλάδα. Υπάρχουν διάφορα ερωτήματα, υπάρχουν πληροφορίες για εμπλοκές τρίτων. Όλα αυτά εγώ θα τα παρουσιάσω στη δικαιοσύνη και από εκεί και πέρα θα συσχετιστούν στη δικογραφία. Το θέμα πλέον αφορά τη δικαιοσύνη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.